Οι περισσότερε από τι πλέον πιο σοβαρέ υποθέσει, οι οποίε οδήγησαν την χώρα στην χρεοκοπία, όπω ανέφερε στι 18 Οκτωβρίου ενώπιον των βουλευτών τη Επιτροπή Θεσμών, επικεφαλή ανακριτική ομάδα αστυνομία από τι έρευνε. Δεν προέκυψαν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τι υποθέσει στο δικαστήριο. Στι σοβαρέ υποθέσει που έπεσαν στο κενό, συγκαταλέγονται. Το συμβόλαιο τη Άλβαρε Μάρσαλ, η εξαγορά τη Μπάνκα Τρασιλβάνια. Η διατήρηση εκ μέρου τη Τράπεζα Κύπρου στι οικονομικέ καταστάσει του Σεπτέμβρη του 2012 τη λογιστική υπεραξία που προέγυψε από την αγορά τη Uni Δάνειο που παραχώρησε η Μαρφίν Λαϊκή στην εταιρεία Εολικό Πάρκο, Unis Wine Park Holding International Limited. Διερευνήθηκε επίση περίπτωση με την εταιρεία Unitred και αρκετέ συναλλαγέ τη εταιρεία Focus. Υπάρχει μια υπόθεση η οποία έχει μεναρχιοθετηθεί και η οποία έχει να κάνει με κάποια δάνεια που δόθηκαν στον Φουάνταλ Ζαγιάτ. Έχει διερευνηθεί, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψη, αλλά λόγω του ότι εκκρεμεί η εκτελεσή του, εμεί για τυπικού λόγου στην αστυνομία τι θεωρούμε αρχιοθετημένε προσωρινά. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε. Δηλαδή, τούτη ανα πάσα στιγμή μπορεί να επανέλθει. Φουάταλ Ζαγιάτ, έμπορο όπλων. Δεν είναι η ιστορία που πούλησε τα όπλα του Τζοχατζόπουλου κλπ. Ναι. Για το συνεργατισμό μέλο τη ανακριτική ομάδα τη αστυνομία, ανέφερε ότι το μεγάλο θέμα που διερευνάται είναι τα δάνεια που δόθηκαν από την Ισπέστρο Βόλου στην οικογένεια βαθμού τότε αξιωματούχου τη. Αυτή τη στιγμή, τόνισε, βρίσκονται 157 δάνεια υποδιερεύνηση και αφορούν 14 εταιρείε και 29 φυσικά πρόσωπα. Τα οποία έχουν σχέση με δάνεια που τελικό αποδέχτη ήταν η οικογένεια του εν λόγω αξιωματούχου. Αυτά τα δάνεια ανέρχονται συνολικά γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Οι εξετάσει μα οδήγησαν και φτάσανε μέχρι το 1998. Πήγαμε πίσω μέχρι το 1998 για το λόγο ότι αυτά τα δάνεια είναι συνδεδεμένα μεταξύ του. Το ένα έγινε εξοφλήτω από το άλλο. Πηγαίναμε πίσω να δούμε ποιο ήταν το αρχικό και καταλήξαμε μέχρι το 98. Αυτά τα δάνεια αφορούν την οικογένεια. Όσο αφορά την ίδια ΣΠΕ, διερευνούμε και τα δάνεια που έλαβε η οικογένεια του πρώην γραμματέρη συνεργατική και αυτά ανέρχονται γύρω στα 42. Ο Γενικό Αγγελία ερωτηθεί από τον Πρόεδρο του Κινήματο Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών αν προέβη κατ' του Προεδρικού σε έρευνα κατά του τέο διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα Πανίκου Δημιτριάδη. Απάντησε όχι κατά εντολή του Προεδρικού, αλλά είχε γίνει τότε ποινική έρευνα σε σχέση με το συμβόλαιο τη Άλβαρεσεν Μάρσαλ. Αναφορικά με την επιλογή τη Μπιμκο, ο Γενικό Εισαγγελέα ανέφερε ενώπιον τη Επιτροπή. Είναι δουλειά τη Κεντρική Τράπεζα. Γιατί δεν το ερευνούν εάν έγινε κάτι κακό και στο παρελθόν. Γιατί να σα πω κάτι. Η Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να πάει να ερευνήσει αν κάτι έγινε με 7 προηγουμένω και να υποβάλει μια καταγγελία. Να πάει να ερευνήσει ο ανακριτή, να δει έτσι γενικά και αόριστα μήπω έγινε κάτι. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή τούτο. Ο Γενικό Αγγελέα ρωτήθηκε αν έγινε δέκτη παρεμβάσεων και πιέσεων. Αν είχαμε κάποιε παρεμβάσει, η απάντηση είναι ότι δεν είχα. Τουλάχιστον εγώ δεν είχα. Μπορώ να μιλώ για τον εαυτό μου. Καμία παρέμβαση από κανένα ω προ τον τρόπο διενέργεια των ανακρίσεων ή ω προ τον τρόπο καθοδήγηση ή εποπτεία. Ο Γενικό Αγγελέα χαρακτήρισε ανοησία την κατηγορία ότι δεν έχει ακόμα ανακαλύψει του αιτίου τη οικονομική κατάρρευση, η οποία, όπω επισήμανε, χρησιμοποιείται από κάποιου για κάλυψη των δικών του ευθυνών. Στην επίμαχη συνεδρία αποκαλύφθηκαν και ακόμη πιο σοβαρά στοιχεία που σοκάρουν σε σχέση με τον ΕΛΑ και τα παραρτήματα των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα. Το ΣΥΓΜΑ τα κατέχει, αλλά προ το παρόν για λόγου δημοσίου συμφέροντο δεν προτίθεται να τα αποκαλύψει. Στην άλλη